Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται από την Παρασκευή. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας που με απόφαση της πολιτικής προστασίας κατόπιν εισηγήσεων των υγειονομικών αρχών έχει μπει στην κατηγορία αυξημένου κινδύνου και ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων. Η Θεσπρωτεία ήταν, αν όχι η καλύτερη, η περιοχή με τα λιγότερα κρούσματα αριθμητικά στην Ηπειρωτική Ελλάδα και σίγουρα η πρώτη σε αναλογία κρουσμάτων και πληθυσμού. Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας όμως η εικόνα άλλαξε δραματικά. Η συνεχιζόμενη καταγραφή κρουσμάτων αφενός και αφετέρου, η εκτεταμένη διασπορά και στους τρεις δήμους, όπως επιβεβαιώθηκε και από τον Νίκο Χαρδαλιά την περασμένη Παρασκευή, αποτέλεσε τη βασική αιτία που οι δήμαρχοι των τριών δήμων Ιγουμενίτσας, Φιλιατών και Σουλίου μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιγουμενίτσας να αποστείλουν επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέο ζητώντας την αναστολή λειτουργίας της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα σχολεία και την επιστροφή τους σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας Γιάννης Λόλος, μέχρι και τη Δευτέρα 13 τμήματα αλλά και κάποιες σχολικές μονάδες στο σύνολό τους είχαν τεθεί σε αναστολή λόγω κρουσμάτων και αυτό επιβεβαιώνει την εκτεταμένη διασπορά εντός των σχολικών κοινοτήτων τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς. Τα πράγματα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια σαφή εικόνα για να δούμε, διότι το Σαββατοκύριακο που εισαλάβησε δεν γίνανε τα τεστ που θα μπορούσαν να γίνουν. Υπάρχει όμως. Ο κόσμος έχει συμμορφωθεί, έχει περιορίσει τις κινήσεις του, έχει κλειστεί τα σπίτια αυτοί που δεν έχουν να πάνε στην εργασία τους, γίνεται μελέτη τη διάσκεψη, ακούν δηλαδή, πειθαρχούν μάλλον τις εντολές και τους κανόνες που βάζουν οι ειδικοί και εκτιμώ ότι σύντομα, και αυτή είναι και η δική μου προτροπή, αφού πλέον ακολουθούν τα μέτρα, να βγούμε σύντομα από, από αυτό το μαραθώνιο που ζούμε. Το κακό είναι για εμάς, κύριε Παπαδόπουλε, ότι υπάρχουν πολλές συγγνώμη και διάσπαρτες αιστείες. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο και να εντοπιστούν, αλλά και να εκμηλατηθούν. Γι' αυτό και εμείς, μετά συνεργασία και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, οι τρεις δήμαρχοι της Θεσπρωτείας, στείλαμε μια επιστολή κατεφύγουσα στην κυρία Κεραμέως για να μπορέσει να κλείσουν οι σχολικές μονάδες, διότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα στα σχολεία. Ένα μεγάλο ποσοστό δηλαδή των κρούσματων που έχουμε στο νομό μας, για να κλείσουν, διότι πολλά τμήματα είναι κλειστά ήδη. Πάνω από 13-14 τμήματα είναι κλειστά. Άρα λοιπόν είναι καλό να κλείσουν και τα σχολεία, πιστεύω, όσο χρονικό διάστημα σε καραντίνα, και να γίνεται το μάθημα με τηλεδιάσκεψη, όπως κάναμε και τόσα χρόνια. Στο κάτω-κάτω είναι μεγάλο κακό και για την παιδεία μας. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε μόνο αποκλειστικά από τα σχολεία, ξεκίνησε και από άλλους χώρους. Εκεί όμως εντοπίστηκαν τα πιο πολλά αστικά. Εκεί είχαμε τα πιο πολλά κρούσματα στην αρχή. Και γι' αυτό και θέλουμε να κλείσουν τα σχολεία. Αλλά τα σχολεία, τα παιδιά καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατηγορία ανθρώπων, να το πω έτσι, που δεν συμμορφώνονται εύκολα. Εντάξει, παιδιά είναι, παίζουν, δεν φοράνε τις μάσκες όλη την ημέρα. Και καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος της διασποράς μέσα στα σχολεία αλλά και στη μεταφορά των παιδιών, διότι πολλά παιδιά μεταφέρονται με ταλαιπωρία από τα χωριά τους και έρχονται στις σχολικές μονάδες που είναι στα κέντρα. Και καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος της μετάδοσης του ιού είναι μεγαλύτερος σε αυτές τις ομάδες, τις νεανικές ομάδες, διότι τα παιδιά παίζουν, συναθρίζονται πολύ πιο εύκολα. Άρα λοιπόν γι' αυτό θέλουμε να κλείσουν τα σχολεία άμεσα, διότι οι μεγάλοι έχουν άλλη προσέγγιση, άλλη αντιμετώπιση του θέματος, προσέχουν πιο πολύ, φοβούνται για την υγεία τους. Τα παιδιά δυστυχώς όμως δεν φοβούνται για αυτά τα πράγματα.